στο τι γίνεται και το τι δεν γίνεται για την γραφειοκρατία κτλ. Εδώ μαζί μας, σε πάρα πολύ λίγο, θα είναι η έφορος εσωτερικού ελέγχου. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει κανονικά μονάδα ελέγχου στα υφυπουργεία και στα υπουργεία, να βλέπουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και για να γίνεται δουλειά στο τέλος της ημέρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν είναι ένα υπουργείο, βλέπεις ότι δεν γίνεται δουλειά. Κάποιος πρέπει να το ελέγχει και κάποιος θα πρέπει να ορίσει και να βάλει τους κανόνες. Λοιπόν, η κυρία Ζαβού, όταν θα ετοιμαστεί σε πάρα πολύ λίγο, θα την δούμε. Προς το παρόν την παίρνουμε βόλτα. Ένα λεπτάκι. Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα σας. Και πώς κλειδώνετε με το προηγούμενο το θέμα, γιατί κάποιος πρέπει να ελέγχει τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Εγώ θα ήθελα, πέραν το ότι είμαι λογιστή. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Πρώτη φορά θα συναντιόμαστε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο προηγούμενο θέμα, διότι το άκουσα, είμαι και οικονομολόγος. Και θα ήθελα να ξεχωρίσουμε τι είναι το μάκρο και τι είναι το μάικρο. Το μάκρο είναι η αριθμή όλης της κοινωνίας. Το μάκρο είναι τι συμβαίνει στο σπίτι μας. Οπότε, αν εσείς έχετε 1 εκατομμύριο και εγώ έχω 0, μεταξύ μας είμαστε και 2 πλούσιοι. Ναι. Αλλά εγώ πεινώ και εσείς ευημερείτε. Αν το 1 εκατομμύριο γίνει 2 εκατομμύρια και εγώ έχω πάλι 0, μεταξύ μας έχουμε από 1 εκατομμύριο. Διπλάσαμε τα εισόδημα, την περιουσία μας. Ναι. Αλλά πάλι πεινώ και εσείς. Και εσείς πάλι ευημερώ. Ευημερώτε. Δηλαδή, οπότε καταλήγουμε στο ότι είναι πώς αυτοί οι αριθμοί, το μάκρο της οικονομίας, μεταφέρονται στους πολίτες. Αυτόν το 1 εκατομμύριο που επήραμε σαν κοινωνία, ναι, ναι. Πώς μεταφέρεται στις οικογένειες. Πώς το κατανέμουμε, ναι. Αν αυτόν κατανέμεται με τρόπο που δεν φτάνει στις οικογένειες, τότε δεν βοηθά την ουσία ουσιαστικά, αυτούς, ναι, που πρέπει, ναι, να βοηθηθούν, ναι, και χρήζουν, ναι, βοήθεια σπράγματι. Έτσι, για να το βάλουμε απλά για να καταλάβει ο άνθρωπος, όταν λέμε έχουμε ανάπτυξη 3, 5, 10%, ναι, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να μεταφερθεί και στις οικογένειες. Ναι. Αν δεν μεταφερθεί, τότε μένει η ανάπτυξη. Ναι, και μένουμε ότι κάνουμε πάλι λάθος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ωραία, η κυρία Ζαβού θα έρχεται μια φορά την εβδομάδα να μας δίνει αυτές τις συμβουλές. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα Υπουργεία και στα Υφυπουργεία. Καταρχάς, ξέραμε εμείς ότι γίνεται, έπρεπε να γίνεται έλεγχος. Νομίζω καλύτερα να το πάρουμε έτσι λίγο, να από πούμε τι είναι εσωτερικός έλεγχος. Μάλιστα. Και τι, ναι, είναι, ναι, εξωτερικός έλεγχος. Βεβαίως. Γιατί πολλοί κόσμος το συγχύζει. Εγώ είμαι 9 χρόνια εφορός και ακόμα παίρνω αυτή την ερώτηση. Τι κάνει ο Γενικός Ελεγκτής, τι κάνετε εσείς. Λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος είναι πρόληψη. Mm-hmm. Ο Γενικός Ελεγκτής κάνει εκ των υστέρων διερεύνηση. Mm-hmm. Οπότε, η υπηρεσία θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και με τις μονάδες ελέγχου των Υπουργείων, ούτως ώστε να κάνουμε αποτελεσματική πρόληψη. Mm-hmm. Και τι εννοώ πρόληψη. Να πρέπει να βρίσκουμε τις κινδύνους που εναπόκεινται σε έναν οργανισμό, σε έναν υπουργείο, σε έναν υφυπουργείο και να βάλουμε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην εξελίσσονται σε απώλεια πόρων. Μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι ανθρώπινοι πόροι, mm-hmm, μπορεί οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε οι μονάδες ελέγχου των υπουργείων, υφυπουργείων είναι το ένα κομμάτι. Και είναι υπάγοντες στη διεύθυνση των Υπουργείων. Μάλιστα. Έτσι πρέπει, δεν είναι ανεξαρτήτες. Να. Και αυτό που σας λέω είναι διεθνή πρότυπα, δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς. Είναι όπως προβλέπεται και στην Αμερική και στη Γαλλία και στη Γερμανία, παντού. Μάλιστα. Οπότε, πρέπει να υπάρχουν οι μονάδες ελέγχου στα Υπουργεία, τα οποία να είναι καταρτισμένοι, να εργάζονται με ένα ρυθμό, να βρίσκουν τους κινδύνους των Υπουργείων. Mm-hmm. Και μετά οι υπηρεσίες του ελέγχου είναι ανεξάρτητοι. Αν δούμε κάτι πάει λάθος ή ελέγχουμε πώς λειτουργούν ή καθοδηγούμε ή εκπαιδεύουμε τις μονάδες αυτές. Ναι, ναι. Η πρώτη κίνηση δεν είναι ξεφράγκο ραμπέλι. Πρέπει να πούμε ότι οι μονάδες ελέγχου ήταν σχεδόν ανύπαρκτες παλιά. Τώρα έχουν πάρει σάρκα και οστά. Mm-hmm. Το ότι υπάρχει 1 και 2 υπουργεία που δεν έχουν, δεν είναι. Δηλαδή η κατάσταση ήταν πολύ, πολύ χειρότερη πριν. Με πολλή προσπάθεια και βοήθεια με τον Υπουργό Οικονομικών, στελεχώσαμε αυτές τις μονάδες. Γιατί ναι, είναι κρίμα να μην είναι στελεχωμένα ούτε κατάλληλα. Ας μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο. Μισοάδιο. Να δούμε το μισογεμάτο. Η πρώτη φάση, τέλος πάντων, έγινε. Στελεχώθηκαν οι μονάδες επί το πλείστον. Μάλιστα. Τώρα,
Η δεύτερη φάση που είναι επίσης πολύ σημαντική, πολύ ουσιώδης, είναι πρέπει να υπάρχει έστω και έναν άτομο της υπηρεσίας του οργού ελέγχου να καθοδηγά αυτά τα άτομα. Να είναι καταρτισμένο σωστά. Διότι είναι καταρτισμένοι σωστά οι υπαλλήλοι της υπηρεσίας του οργού ελέγχου. Είναι καταρτισμένοι, ξέρουν τι πρέπει να γίνεται. Τα άτομα που μπήκαν στα Υπουργεία, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στη στελέχωση, στην εξειδίκευση, στην πείρα. Μπορεί να μην ξέρουν. Mm-hmm. Όμως, όταν καθοδηγηθούν σωστά, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Την καθοδήγηση, ποιος την κάνει εσείς? Μπορούμε να κάνουμε εμείς την καθοδήγηση, αλλά χρειάζομαι άτομα. Επειδή η υπηρεσία δημιουργήθηκε για να κάνει εσωτερικό έλεγχο το 2003, αλλά επίσης ελέγχει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Mm-hmm. Αυτό είναι εκτός της νομοθεσίας μας. Αλλά είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό. Δηλαδή, περισσότερο από το μισό ασχολείται με τα ευρωπαϊκά, τα οποία είναι. Δηλαδή, η Ευρώπη, αν δεν ελέγξουμε εμείς, δεν θα. Δηλαδή, υπολογίζει την υπηρεσία, mm-hmm. πληρώνει για αυτό το service που προπαρέχουμε. Ρωστά σε 800.000 το χρόνο, δηλαδή σχεδόν 35% του προϋπολογισμού μας το πληρώνει η Ευρώπη για να τους δίνουμε άποψη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε δεν μπορούμε να μην το εκτελέσουμε σωστά. Άρα θέλετε περισσότερη στελέχωση έτσι εγώ ώστε λέω, δεν είναι άπειρη. Εγώ θα έλεγα να μπει έναν άτομο σε κάθε Υπουργείο. Τα Υπουργεία θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με δύο άτομα. Mm-hmm. Είναι πιο μικρά, πιο μικροί προϋπολογισμοί. Και να δούμε τους κινδύνους. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τους κινδύνους. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η διαρροή των τεποζίτων και πλημμύρισαν οι σερβερς, αυτό είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος υπόβοσκε και ο οποίος δεν ήξερε κανένας ότι ασχολήθηκε κανένας να δει τι συμβαίνει. Κάποιοι ήξερα βέβαια, γιατί είχαν τοποθετημένα ναι, σημεία. Αλλά αν υπήρχε μια μονάδα ελέγχου να το παράδειγμα φέρει στην επιφάνεια. Από τη μονάδα και εμείς. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι θα μπει ένα άτομο γιατί πρέπει να βρούμε τις κινδύνες στον Υπουργείο. Μάλιστα. Να τους βρείτε. Να μπούμε και εμείς, να δούμε τι είναι οι κίνδυνοι. Ναι. Το Υπουργείο Άμυνας είχε τα κυβότια, το Μαρί για παράδειγμα. Ήταν ένας κίνδυνος, τον ξέραν, αλλά δεν έβγαινε στην επιφάνεια. Όταν βγει στην επιφάνεια αυτό το θέμα, τότε θα μπορούσες να το λύσεις. Έτσι. Και να συμβεί. Το να βγεις στην επιφάνεια βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι στη φώτα της δημοσιότητας. Εκεί που πρέπει. Για να λυθεί. Για να λυθεί. Δηλαδή έχετε παραδείγματα από την άλλη μεριά. Δηλαδή που προληπτικά λειτουργήσε κάποια μονάδα και λύθηκε κάτι. Να σας πω. Ναι, υπάρχουν ναι, αρκετά. Πρέπει να πω ότι ήμουνα στην υπηρεσία ιστορικού ελέγχου της ΑΕΚ, όταν εξέσπασε το σκάνδαλο με τους στήλους τους προβληματικούς. Αυτό, δηλαδή, όταν το αντιλήφθηκα, τουλάχιστον προλάβαμε να μην θρηνήσουμε κόσμο. Γιατί άρχισαν και οι στήλοι και διαλύονταν, ναι, έτσι, ναι, και είχε πρόβλημα να πεθάνει κόσμος. Βέβαια. Το προλάβαμε και δεν πέθανε κάποιος. Στήχησε όμως. Διότι υπήρχαν αδυναμίες στη διαδικασία. Ναι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και είναι δύσκολο να αξιολογήσεις το έργο του εσωτερικού ελεγχτή, διότι αν δεν συμβεί κάτι, πολύ δύσκολο να πεις αν δεν επέμπαιναμε δεν θα συμβαίνει. Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε αυτό. Πρέπει να έχεις σαν κάτω το action plan, μόνο, σε περίπτωση μόνο που. Αν γίνει μια διαδικασία, ένα σύστημα το οποίο να βρίσκει τους κίνδυνους σε κάθε υπουργείο. Είναι αυτό που λέτε και ο μόνος τρόπος να είναι γίνει η στελέχωση, σωστά έγινε η στελέχωση. Όπως είπα, να βλέπουμε το ποτήρι μισό γεμάτο, αλλά πρέπει να υποστηριχτεί και η υπηρεσία να έχουμε έναν άτομο σε κάθε υπουργείο. Και δεν λέω άπειρα άτομα, πολύ στελέχωση. Ούτε είμαι υπέρ του άπειρου ελέγχου, διότι δεν είναι έτσι. Ναι. Το κόστος του ελέγχου πρέπει να πιο λίγο από το κέρδος του. Ναι. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ή αν ελέγξω κάτι που δεν είναι ουσίας και σημαντικό, σημαίνει το στερώ αυτήν τον χρόνο μου από κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάντα πρέπει να ζυγίζονται τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να πολύ σωστά στελεχώθηκαν οι μονάδες. Θα πρέπει και η υπηρεσία. Είναι όλα στελεχωμένα τώρα ή έχουμε ακόμα κάποια έχουμε, που αυτά, έχουμε κάποια που υπολείπονται. Αλλά σας λέω, εάν μείνουν μόνοι τους, πολύ δύσκολο θα μπορέσουν να βγάλουν τους κινδύνους. Πρέπει να έχουν και άτομο έμπειρο από την υπηρεσία να μπορέσει να τους στηρίξει για να καταλήξουμε εκεί που πρέπει. Το επιθυμητό είναι ένα κομμάτι η στελέχωση των μονάδων, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεξαρτητές, δεν είναι εξειδικευμένες.
στελεχωθήκαν. Ναι. Αλλά πρέπει να έχουν και στήριξη από την ανεξάρτητη υπηρεσία του εργοελέγχου. Η κυρία Ζαβού υπογραμμίζει εδώ και πάρα πολύ ώρα όλα αυτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε επαφή. Θέλω να τα λέμε συχνά. Μου άρεσε αυτή η αύρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ήμουν κατανοητή. Κατανοητότατη. Εγώ κατάλαβα και τι δουλειά κάνουν, αλλά και τι δουλειά δεν κάνουν ακόμα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη. Μάλιστα. Εκ των υστέρων διερεύνηση είναι νεκροψία. Εκ των υστέρων το να πηγαίνει κόσμος φυλακή δεν μας βοηθά. Ούτε σκοπός μας είναι να δημιουργούμε κλέφτες ή ανίκανους. Σκοπός μας είναι να λειτουργούμε προληπτικά, ούτως ώστε να προστατεύουμε, αν θέλετε, και κάποιους ανθρώπους. Και να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Και να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαβού. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.